Μπάμπη. Θα ακολουθήσει ο Κώστας Δικαίος, μηχανολόγος μηχανικός σε βιομηχανία, που θα μιλήσει για τη σημασία και τις βασικές αρχές ενός αντικαπιταλιστικού προγράμματος πάλης, τον επαναστατικό δρόμο για τις άμεσες εργατικές ανάγκες. Θα συνεχίσω να σας γορλανδίζω με δύσκολες και σχετικά δύσκολες θέσεις, αλλά η συζήτηση είναι αναγκαία και πρέπει να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, η σημασία και οι βασικές αρχές ενός αντικαταστατικού προγράμματος. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες διεξάγεται η ταξική πάλη διαφέρουν και μεταβάλλονται διαρκώς από χώρα σε χώρα και ανάλογα με τη χρονική περίοδο. Επομένως, για τους επαναστάτες μαρξιστές χρειάζεται ένα εργαλείο το οποίο θα γεφυρώνει το στόχο, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, με τον εκάστοτε σημείο αναφοράς που ορίζουν αυτές τις συνθήκες. Αυτό το ρόλο επιτελεί το αντικαταστατικό πρόγραμμα, το οποίο ξεκινώντας από το σήμερα και τις συγκεκριμένες αντικειμενικές και υποκειμενικές συνθήκες, χαράζει τη διαδικασία για την αλλαγή του ταξικού συσχετισμού δύναμης σε όφελος του προλεταριάτου, για την νίκη της επανάστασης και για την απαρχή οικοδόμησης του σοσιαλισμού. Δεν αρκεί η διακήρυξη των θεωρητικών αρχών και η προπαγάνδηση του σοσιαλισμού για να πιστεί η εργατική τάξη να κάνει την επανάσταση. Απαιτείται η παραστατική θεωρία να ενωθεί με την πράξη, να γίνει δηλαδή πολιτική. Το επαναστατικό πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας, ώστε να εξαχθούν οι βασικές γραμμές για την επέμβαση των επαναστατών, δηλαδή για μια επαναστατική πολιτική. Χαράζει μια πορεία μετάβασης, ώστε η επαναστατική στρατηγική να συνδεθεί, ενωθεί διαλεκτικά με μια συγκεκριμένη τακτική, μια πορεία μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη και όχι ένα μεταβατικό στάδιο από τον καταλυσμό στη δικτατορία του προλεταριάτου. Ακόμα η ανάγκη για ένα αντικαταλυστικό πρόγραμμα προκύπτει από τη διαπίστωση της βασικής αντίφασης της εποχής μας. Από τη μια η ορίμανση των αντικειμενικών παραγόντων για την νίκη της σοσιαλιστικής επανάστασης, από την άλλη η ανοριμότητα των αναγκαίων υποκειμενικών παραγόντων για αυτή τη νίκη, δηλαδή το επίπεδο συνείδησης του προλεταριάτου και της ηγεσίας του. Μικρή ιστορική αναδρομή. Η ιδέα ενός αντικαταστικού μεταβατικού προγράμματος υπάρχει στο Κομμουνιστικό Μανιφέστο Μάρξ Έγκελς του 1848 και στην Κομμούνα, η οποία πράγματι εφάρμοσε μια πρώτη σειρά τέτοιων μέτρων, παραδείγματος χάρη χωρισμός εκκλησίας από το κράτος, αντικατάσταση του αστικού στρατού και της αστυνομίας από λαϊκή πολιτοφυλακή και άλλα, τα είπε και ο Μπάμπης προηγουμένως. Η σοσιαλδημοκρατία, ιδιαίτερα η γερμανική, θα ανακόψει όμως τη συνέχεια της επεξεργασίας του προγράμματος, προχωρώντας στη διαίρεση του προγράμματος σε δύο χωριστά μέρη, χωρίς καμία διαλεκτική σύνδεση μεταξύ τους. Το maximum πρόγραμμα, που μιλούσε για το σοσιαλισμό σε ένα απότερο μέλλον, και το minimum πρόγραμμα για τις άμεσες διεκδικήσεις και τις μεταρρυθμίσεις μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα, μια που το θέμα της κατάκτησης της εξουσίας δεν έμπαινε πλέον άμεσα. Με την είδηση της Τρίτης Διεθνούς 1919 και αξιοποιώντας την εμπειρία της Οκτωβριανής Επανάστασης, γίνεται επεξεργασία του μεταβατικού προγράμματος στο 3ο και 4ο συνέδριο της Διεθνούς το 1921 και το 1922. Αυτή η προσπάθεια θα ανακοπεί με τη σταδιακή επικράτηση της γραφειοκρατίας στην ΕΣΤ και στο 7ο συνέδριο της Κομιτέν θα εφαρμόσει τη θεωρία των σταδίων, βάζοντας το αστικοδημοκρατικό στάδιο πριν την Επανάσταση. Ο Τρόσχη, στην εργασία του «Η θανάσιμη αγωνία του καπιταλισμού και τα καθήκοντα της τέταρτης διεθνούς», θα προτείνει μια επεξεργασμένη μορφή μεταβατικού προγράμματος. Μορφές μεταβατικών διεκδικήσεων και τακτικών θα εμφανιστούν και αργότερα στην Ισπανική Επανάσταση, στον Ισπανικό Εμφύλιο, στην Κίνα, στην Ιουγκοσλαβία, στην Κούβα και σε κάποια απικιακά, αντιαπικιακά, εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα. Θα εμφανιστεί όμως και ο Ευρωκομμουνισμός, ο οποίος θα αντικαταστήσει το αστικοδημοκρατικό στάδιο με το αντιμονοπωλιακό στάδιο και θα εγγενιάσει τη συμμαχία με τη μη μονοπωλιακή αστική τάξη, την έννοια του εκδημοκρατισμού του κράτους και τελικά την υποταγή στον κοινοβουλευτικό κρατηνισμό. Το επαναστατικό κύμα του Μάη του 1968 θα ξαναβάλει το θέμα της επανάστασης και του προγράμματος με πληθώρα απόψεων και συζητήσεων, χωρίς όμως να επιτευχθεί κάτι ιδιαίτερα καινούριο σε επίπεδο επαναστατικού προγράμματος. Να δούμε τώρα τη θεωρία του αντικαταλιστικού μεταβατικού προγράμματος όπως έχει αναλυθεί από τους κλασικούς του μαρξισμού. Οι κλασικοί του μαρξισμού θεωρούσαν ότι οι αντικειμενικές συνθήκες για την προλεταριακή επανάσταση όχι μόνο έχουν οριμάσει, αλλά ότι ο καπιταλισμός στέκεται πλέον εμπόδιο στην παραπέρα ανάπτυξή τους.
Συχνά ξεφάσματα αγώνων της εργατικής τάξης παραλύουν τη λειτουργία του καπιταλιστικού συστήματος και αντικειμενικά θέτουν τη σοσιαλιστική επανάσταση στην ημερήσια διάταξη. Ο συσχετισμός όμως μεταξύ των επαναστατών και των ρεφορμιστών είναι αρνητικός. Σοσιαλδημοκρατία, γραφειοκρατικά ΚΚ, ευρωκομμουνισμός κλπ. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν αυτοί οι αγώνες να αμφισβητήσουν την αστική εξουσία. Η ιστορική κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί επομένως σε κρίση της επαναστατικής ηγεσίας. Οι επαναστάτες πρέπει να συμμετέχουν σε αυτούς τους αγώνες με στόχο την αλλαγή του συσχετισμού δύναμης ώστε να λυθεί η κρίση ηγεσίας του προλεταριάτου και να μετατραπούν οι αγώνες σε νίκες ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα. Οι πάλι για τις μεταβατικές διεκδικήσεις δεν σημαίνει ότι οι επαναστάτες αδιαφορούν για τα άμεσα προβλήματα των μαζών, ενώ οι κομμουνιστές δεν προτείνουν κανένα μεταρρυθμιστικό μίνιμουμ πρόγραμμα, ωστόσο δεν περιφρονούν τις μεταρρυθμίσεις. Μόνο η συμμετοχή σε κάθε αγώνα της τάξης, όπως το καταλαβαίνει αυτή, θα δώσει τη δυνατότητα στους επαναστάτες να ξεφύγουν από το επίπεδο, σέκτας και να γίνουν μαζικά επαναστατικά κόμματα. Ωστόσο, ταυτόχρονα όμως προωθούν αιτήματα που φαίνονται στους εργαζόμενους αναγκαία, αλλά απραγματοποιητά στο πλαίσιο της κανονικής λειτουργίας του καπιταλισμού. Όπως αυτό συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά. Έτσι βοηθάμε στην ανύψωση της συνείδησης των εργαζόμενων, οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να ικανοποιηθούν στα καπιταλιστικά πλαίσια. Εργατικός ελέγχος και μορφές αυτοοργάνωσης. Η μεγάλη μάζα των εργαζόμενων μαθαίνει μέσα από την πράξη, μέσα από τις ίδιες τις εμπειρίες. Οι επαναστάτες προωθούν μέσα στις μάζες αιτήματα και πρακτικές που δεν μπορούν να ενσωματωθούν από το σύστημα ή υπονομεύουν την καθεστική ατάξη πραγμάτων που δείχνουν με αυτόν τον τρόπο την ανικανότητα και τον παραλογισμό του συστήματος που οξύνουν την κρίση του με την ενεργό συμμετοχή των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων που μαθαίνουν τους εργαζόμενους όχι μόνο στη διεκδίκηση και στην αμφισβήτηση αλλά και στη διαχείριση της παραγωγής μέσα από τα δικά τους όργανα που γεφυρώνουν τον οικονομισμό με μια ανώτερη πολιτική συνείδηση και δράση. Ο εργατικός ελέγχος αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του αντικαπιταλιστικού προγράμματος και δεν έχει καμιά σχέση με τη λογική με τη λεγόμενη συνδιοίκηση ή συνδιαχείριση. Παραδείγματος χάρη με τη συμμετοχή συνδικαλιστικών εκπροσώπων στη διοίκηση των επιχειρήσεων. Η οποία συνδιοίκηση μετατρέπει τα συνδικάτα σε άλοθη των πολιτικών των καπιταλιστών και καταλήγει πάντα στην ανάγκη να δεχτούν οι εργαζόμενοι υποχωρήσεις και θυσίες που υπονομεύουν την ενότητα και την αλληλεγγύη τους. Ο εργατικός έλεγχος βασίζεται πρώτον στο δικαίωμα βέτο των εργαζόμενων ενάντια σε κάθε απόφαση που υπονομεύει τα συμφέροντά τους, παραδείγματος χάρη άρνηση να επιτεκυνθούν οι ρυθμοί εργασίας, και δεύτερον σε μια επίθεση στα ιερά και όσια της ατομικής ιδιοκτησίας των καπιταλιστών, στα άδυτα των οικονομικών τους μυστικών, που πρέπει να έρθουν στο φως ξεσκεπάζοντας συγκεκριμένα την πραγματικότητα της εκμετάλλευσης. Οι εργαζόμενοι, η παραγωγή του πλούτου, έχουν κάθε δικαίωμα να ξέρουν πού πάνε τα χρήματα που βγαίνουν με τον υδρότα τους και να φανεί έτσι η παράλογη σπατάλη της ανθρώπινης δουλειάς σαν αποτέλεσμα της καπιταλιστικής αναρχίας και της ομής επιδίωξης του κέρδους. Ο εργατικός έλεγχος δεν είναι κυρίως ένα αίτημα προς τους καπιταλιστές και το κράτος, αλλά μια κατάσταση που επιβάλλεται με τον συσχετισμό δύναμης από τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και η πολιτική του εργατικού ελέγχου πρέπει να συνδυάζεται με μεταβατικές μορφές αγώνα και πρακτικές. Πρώτον, μαζικές δυναμικές αποφασιστικές μορφές πάλης, όπως καταλήψη εργοστασίων και επιχειρήσεων, μαχητική περιφρούρηση, σύγκρουση με τους μηχανισμούς καταστολής κλπ. Η προσωρινή κατάληψη του εργοστασίου είναι ένα χαστούκι στο είδωλο της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας. Κάθε τέτοια απεργία βάζει με πρακτικό τρόπο το ερώτημα ποιος είναι ο αφέντης στο εργοστάσιο. Δεύτερον, μορφές αυτοοργάνωσης όπως απεργιακές επιτροπές και φρουρές εκλεγμένες και ανακλητές από γενικές συνελεύσεις, επιτροπές αυτοάμυνας και άλλα τα οποία γίνονται εργατικά πανεπιστήμια, σχολεία αυτενέργειας και αυτοδιεύθυνσης των εργαζομένων. Ειδικά αν τα όργανα αυτά ενοποιηθούν σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο και με δεδομένο ότι στις βιομηχανίες που κλείνουν τον εργατικό έλεγχο αντικαθιστά η διεύθυνση των ίδιων των εργατών, τότε ο εργατικός έλεγχος γίνεται σχολείο σχεδιασμένης οικονομίας. Οι ανώτερες μορφές αυτοοργάνωσης είναι τα Σοβιέτ. Τα περιέγραψε προηγουμένως ο Μπάμπης. Το σύνθημα των Σοβιέτ στεφανώνει το πρόγραμμα των αντικαταλιστικών διεκδικήσεων. Αν η Εργοστασιακή Επιτροπή δημιουργεί μια διαδική εξουσία στο εργοστάσιο, τα Σοβιέτ εγγενιάζουν μια περίοδο διαδικής εξουσίας μέσα στη χώρα. Η διαδική εξουσία είναι η απαρχή της σύγκρουσης για την κατάληψη της εξουσίας. Τέλος, ακόμα και η μορφή του κόμματος και της λειτουργίας του, δημοκρατικός κοινωνισμός, αποτελούσε κομμάτι του αντικαταλιστικού προγράμματος για τους κλασικούς του μαρξισμού, αποδεικνύοντας ότι καθόλου δεν το έβλεπαν σαν ένα απλό κατάλογο ετοιμάτων. Κριτική στις απόψεις της αριστεράς για το αντικαταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα. Το ΚΚΕ
αφού καθόρισε την πολιτική του με βάση τη θεωρία των σταδίων, αστικοδημοκρατικό στάδιο, αντιμονοπωλιακό στάδιο, που κατέληγε στην κοινοβουλευτική ενίσχυση του κόμματος και τις προοδευτικές κυβερνήσεις συνεργασίας, δεν είχε ανάγκη για επεσεργασία ενός αντικατελεστικού προγράμματος. Σήμερα, που η πολιτική και η οικονομική κρίση δεν επιτρέπουν να διατυπωθούν με ένα φαινομενικά αξιόπιστο τρόπο προτάσεις για τέτοιες συνεργασίες, τουλάχιστον στα λόγια, γιατί στην πράξη μάλλον εξακολουθεί την ίδια πολιτική, αν κρίνουμε από τη στάση του στα συνδικάτα και στην ανάπτυξη του κινήματος, επιχειρεί μια φυγή προς τα μπρος για να καλύψει τη θεωρητική και πολιτική του ανεπάρκεια. Το ΚΚΕ καταγγέλει σε όλους τους τόνους και την παραμικρή υποψία συζήτησης για το αντικαταστικό πρόγραμμα ως κυβερνητισμό, οπορτουνισμό, υποταχύνση στο ΣΥΡΙΖΜΑ και στο ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Στο θεωρητικό επίπεδο αυτό σημαίνει ένα πλήρη διαχωρισμό της στρατηγικής από την τακτική. Τη μετάθεση κάθε λύσης σε ένα μέλλον όπου η εργατική λαϊκή εξουσία θα προκύψει σαν απομηχανής θεός, χωρίς καμιά προετοιμασία, ριζοσπαστικές εμπειρίες και αυτοοργάνωση των μαζών. Στην ουσία ταυτίζει τη λαϊκή εξουσία με το δικό του ερχομό στην κυβέρνηση μέσω εκλογών. Με αποτέλεσμα η πολιτική του να είναι τελείως οπορτουνιστική, χωρίς καμιά θεωρητική συνοχή, όπου η θεωρία προσαρμόζεται κοινικά στους εκάστοτε προσανατολισμούς της ηγεσίας του. Έτσι, σε διάφορα μέτωπα πάλης, οι θέσεις του είναι αντικρουόμενες, όπως για παράδειγμα στο θέμα της εξόδου από ευρώ, το οποίο αρνείται να θέσει καθαρά παρά το γεγονός ότι καταγγέλει την ΕΕ στις ανακοινώσεις του. Οι δυνάμεις που κινήθηκαν γύρω από τη ΛΑΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έφυγαν από την Αντασία, έχουν ένα θολό λαϊκομετωπικό, δημοκρατικό, πατριωτικό, αντιμνημονιακό πρόγραμμα, όπου οι αναφορές στον επαναστατικό ρόλο της ίδιας εργατικής τάξης είναι τουλάχιστον αδύναμες. Κάποια σωστά συνθήματα, έξοδος από το ευρώ, εθνικοποίησης τραπεζών κλπ. Ή αναφορές σε ένα μεταβατικό πρόγραμμα εντός εισαγωγικών, χωρίς όμως εργατικό έλεγχο και αυτοοργάνωση των αγώνων, αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν τίποτα άλλο από μια ρεφορμιστική στρατηγική και πρόγραμμα. Η αναζήτηση εναγωνίας σχεδίων για κάποιο νέο φορέα δείχνει την αιμονή στην αντίληψη ότι υποχρεωτικά χρειάζεται ένας μαζικός ρεφορμιστικός πόλος όπου οι επαναστάτες θα δουλεύουν για να πιέσουν από τα αριστερά. Και αν δεν υπάρχει, να τον εφεύρουμε. Αυτή η πολιτική συνδυάζεται με φαντασιώσεις περί ενιαίου μετόπου για την ενότητα της εργατικής τάξης, ενώ στην ουσία αυτές οι συνιστώσεις της αριστεράς βρίσκονται σε ιδεολογική και πολιτική σύγχυση και ενδιαλύονται μέσα σε άμορφους χυλούς νέων μικροαστικών και ρεφορμιστικών σχηματισμών στο όνομα της ενότητας και της πρωτοτυπίας των πλατιών μαζικών κομμάτων, αφήνοντας χώρο για την επιβίωση σχηματισμών όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, Ποντέμος κλπ. Πάντως, αυτές οι αδυναμίες της αριστεράς και ιδιαίτερα της επαναστατικής αριστεράς είναι ένας από τους λόγους που καταρχήν εξηγεί την εκτροπή της έκφρασης της δυσαρέσκειας και της οργής των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων προς ακροδεξιά, Λεπέν, Ορμπάν, Ισλαμικός φονταμπεταλισμός στις εξαιτίες της Αραβικής Άνοιξης και αστικά μισορεφορμιστικά ρεύματα, νέα ροζ μπαλίλια στη Λατινική Αμερική. Να γιατί είναι απαραίτητη η οικοδόμηση ενός νέου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Προφανώς δεν αρκούν η επίκληση ή η αναγέννηση των επαναστατικών παραδόσεων. Χρειάζεται η δημιουργία νέων αγωνιστικών και επαναστατικών εμπειριών, μια γέφυρα ανάμεσα στη χθεσινή και στη σημερινή εμπειρία, ανάμεσα σε διάφορους τομείς της πάλης και τις διάφορες χώρες. Για ένα σύγχρονο αντικαταστικό πρόγραμμα, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε μερικές κομβικές αλλαγές που σηματοδοτούν το σήμερα, ώστε να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η επεξεργασία των σύγχρονων αντικαταστικών ετοιμάτων. Πρώτον, καταρχήν να εξετάσουμε τις αντικειμενικές συνθήκες. Ο Μάρξ έλεγε ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να εξαφανιστεί αν δεν εξαντλήσει πρώτα όλες τις δυνατότητές της. Μάρξ και Έγγελς περίμεναν λοιπόν σε όλη τους τη ζωή την επανάσταση ακριβώς επειδή θεωρούσαν ότι το καπιταλιστικό σύστημα είχε καταντήσει φρένο στην ανάπτυξη των πραγματικών δυνάμεων. Αυτή η τοποθέτηση ήταν σωστή με την έννοια ότι αν οι εργάτες είχαν κατακτήσει την εξουσία, η ανάπτυξη των πραγματικών δυνάμεων θα ήταν πιο γοργή και η κοινωνία πιο πλούσια και μάλιστα με λιγότερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και σπατάλη εργασίας. Το κόστος που πληρώθηκε από την ανθρώπινη κοινωνία για το γεγονός ότι ο καπιταλισμός αφέθηκε να συνεχίσει την ανάπτυξή του, εντός εισαγωγικών, είναι τεράστιο. Ειδικά στη σημερινή περίοδο έχουμε απτά τα αποτελέσματα αν αναλογιστούμε την παντελή αδυναμία του καπιταλιστικού συστήματος να αντιμετωπίσει την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την κλιματολογική αλλαγή, αποτέλεσμα της ανάπτυξης, εντός εισαγωγικών, που απειλεί να καταστρέψει τον πλανήτη μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Τις τεράστιες ανισότητες που το ίδιο προκαλεί, την κρίση χρέους, την πολιτική και πολιτιστική κρίση των αστικών κοινωνιών, ενώ φαίνεται να προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματά του με την καταφυγή στο τελευταίο του όπλο που διαθέτει, δηλαδή τον πόλεμο. Αυτά σημαίνουν ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι οι αντικειμενικές συνθήκες υπάρχουν, αλλά αν ο επικειμενικός παράγοντας δεν κινηθεί, τότε ο καπιταλισμός έχει δείξει ότι μπορεί να φορτώσει την κρίση του στους εργαζόμενους και να επιχειρήσει μια νέα αισχνή
Μια νέα ισχνή έστω αναδιάρθρωση, αν και δεν διαθέτει κανένα εσωτερικό μηχανισμό που οδηγεί στο ξεπέρασμα της κρίσης του και η κίνησή του είναι πάντα άναρχη και τυχοντιοκτική, ειδικά στην ενεργειακή. Εδώ στην ουσία αυτές οι συνιστώσεις της αριστεράς βρίσκονται σε ιδεολογική και πολιτική σύγχυση και ενδιαλύονται μέσα σε άμορφους χυλούς νέων μικροαστικών και ρεφορμιστικών σχηματισμών στο όνομα της ενότητας και της πρωτοτυπίας των πλατιών μαζικών κομμάτων, αφήνοντας χώρο για την επιβίωση σχηματισμών όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, Ποντέμος κλπ. Πάντως, αυτές οι αδυναμίες της αριστεράς και ιδιαίτερα της επαναστατικής αριστεράς είναι ένας από τους λόγους που καταρχήν εξηγεί την εκτροπή της έκφρασης της δυσαρέσκειας και της οργής των εργαζομένων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων προς ακροδεξιά, Λεπέν, Ορμπάν, Ισλαμικός φονταμπεταλισμός στις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης και αστικά μισορεφορμιστικά ρεύματα νέα ροζ παλίλια στη Λατινική Αμερική. Να γιατί είναι απαραίτητη η οικοδόμηση ενός νέου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Προφανώς δεν αρκούν η επίκληση ή η αναγέννηση των επαναστατικών παραδόσεων. Χρειάζεται η δημιουργία νέων αγωνιστικών και επαναστατικών εμπειριών, μια γέφυρα ανάμεσα στη χθεσινή και στη σημερινή εμπειρία, ανάμεσα σε διάφορους τομείς της πάλης και τις διάφορες χώρες. Για ένα σύγχρονο αντικαταλιστικό πρόγραμμα, θα θέλαμε να παρουσιάσουμε μερικές κομβικές αλλαγές που σηματοδοτούν το σήμερα, ώστε να διευκολυνθεί η κατάρτιση και η επεξεργασία των σύγχρονων αντικαταλιστικών ετοιμάτων. Πρώτον, καταρχήν να εξετάσουμε τις αντικειμενικές συνθήκες. Ο Μάρξ έλεγε ότι μια κοινωνία δεν μπορεί να εξαφανιστεί αν δεν εξαντλήσει πρώτα όλες τις δυνατότητές της. Μάρξ και Έγκελς περίμεναν λοιπόν σε όλη τους τη ζωή την Επανάσταση ακριβώς επειδή θεωρούσαν ότι το καταλυστικό σύστημα είχε καταντήσει φρένο στην ανάπτυξη των πραγματικών δυνάμεων. Αυτή η τοποθέτηση ήταν σωστή με την έννοια ότι αν οι εργάτες είχαν κατακτήσει την εξουσία, η ανάπτυξη των πραγματικών δυνάμεων θα ήταν πιο γοργή και η κοινωνία πιο πλούσια και μάλιστα με λιγότερο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και σπατάλη εργασίας. Το κόστος που πληρώθηκε από την ανθρώπινη κοινωνία για το γεγονός ότι ο καπιταλισμός αφέθηκε να συνεχίσει την ανάπτυξή του, εντός εισαγωγικών, είναι τεράστιο. Ειδικά στη σημερινή περίοδο έχουμε απτά τα αποτελέσματα αν αναλογιστούμε την παντελή αδυναμία του καπιταλιστικού συστήματος να αντιμετωπίσει την πανδημία, την ενεργειακή κρίση, την κλιματολογική αλλαγή, αποτέλεσμα της ανάπτυξης, εντός εισαγωγικών, που απειλεί να καταστρέψει τον πλανήτη μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Τις τεράστιες ανισότητες που το ίδιο προκαλεί, την κρίση χρέους, την πολιτική και πολιτιστική κρίση των αστικών κοινωνιών, ενώ φαίνεται να προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήματά του με την καταφυγή στο τελευταίο του όπλο που διαθέτει, δηλαδή τον πόλεμο. Αυτά σημαίνουν ότι μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι αντικειμενικές συνθήκες υπάρχουν, αλλά αν ο επικειμενικός παράγοντας δεν κινηθεί, τότε ο καπιταλισμός έχει δείξει ότι μπορεί να φορτώσει την κρίση του στους εργαζόμενους και να επιχειρήσει μια νέα ισχνή έστω αναδιάρθρωση, αν και δεν διαθέτει κανένα εσωτερικό μηχανισμό που οδηγεί στο ξεπέρασμα της κρίσης του και η κίνησή του είναι πάντα άναρχη και τυχοντιοκτική, ειδικά στην νεοφιλελεύθερη έκδοση του. Χρειάζεται να αναλύσουμε τις προσπάθειες του καπιταλισμού να αναδιαρθρωθεί, έστω και αν είναι ατελέσφορες, άναρχες και αδύνατο να ολοκληρωθούν, γιατί επηρεάζουν τύχες εκατομμυρίων προλετάριων και άρα την τακτική μας και τα αιτήματά μας. Δεύτερον, η βασική έννοια των κλασικών του μαρξισμού ότι η κρίση της ανθρωπότητας έχει αναχθεί σε κρίση της επαναστατικής προλεταριακής ηγεσίας πρέπει να ανανεωθεί, να αναθεωρηθεί και να διευρυνθεί. Δεν έχουμε σήμερα ένα εργατικό κίνημα με επαναστατικές παραδόσεις και κουλτούρα σε μαζική κλίμακα που οι δυνάμεις του τείνουν στην επανάσταση αλλά προδίδονται από τις ρεφορμιστικές ηγεσίες. Το πρόβλημα δεν συνίσταται πλέον απλά στην αλλαγή του συσχετισμού δύναμης υπέρ των επαναστατών σε ένα εργατικό σώμα που παραμένει ανέπαφο. Χρόνια ρεφορμιστικής κυριαρχίας και τελικής χρεοκοπίας όχι μόνο έχουν υποσκάψει την επαναστατική κουλτούρα και τις επαναστατικές παραδόσεις, αλλά έχουν σκορπίσει σύγχυση γύρω από τη δυνατότητα ρήξης με το καπιταλιστικό σύστημα. Πρέπει να προσθέσουμε επίσης το σταμάτημα της μεταβίβασης των παραδόσεων εξαιτίας της κατάρρευσης της ΣΕΔ, η οποία έχει συνδεθεί στα μάτια των μαζών με την εναλλακτική προοπτική. Παρ' όλα αυτά, οι αλλαγές στη συνείδηση σε περιόδους κρίσεων είναι απρόβλεπτες και πολύ γρήγορες, γι' αυτό και οι επαναστάτες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι. Τρίτον, έχουμε μια ιστορική χρεοκοπία των ΚΚ και της Σοσιαλδημοκρατίας και τη βαθιά αλλαγή στις σχέσεις των εργατικών και λαϊκών μαζών με τους παραδοσιακούς συνδικαλιστικούς και πολιτικούς σχηματισμούς οργάνωσης και εκπροσώπησής τους. Σήμερα, στην ουσία, ακόμα και τα ρεφορμιστικά κόμματα και οργανώσεις που υπάρχουν δεν ελέγχουν μάζες ή οι δεσμοί τους είναι πολύ χαλαροί, με αποτέλεσμα ακόμα και μια συνεργασία με αυτές τις οργανώσεις να αφορά περισσότερο συνδιαλλαγή με το μηχανισμό τους και όχι με τις μάζες που επηρεάζουν. Άρα χάνεται κάθε έννοια ενιωμετοπικής τακτικής με τα εναπομείναντα σίγμα κάπα, κάπα, κάπα. Η ενότητα των μηχανισμών δεν είναι ενιωμέτωπο.
Η τελευταία οδυνηρή εμπειρία με το ΣΥΡΙΖΑ και τη ΛΑΕ ολοκλήρωσε την αποτυχία τέτοιων λογικών. Αυτά δεν σημαίνουν ότι δεν θα υπάρχουν ρεφορμιστικές λογικές με τις οποίες θα πρέπει να έρχονται σε ρήξη οι επαναστάτες. Το αντίθετο, μάλιστα, μπορεί να είναι αρκετές. Αλλά δεν θα έχουν τη μορφή των οργανωμένων δυνάμεων που συνιστούσαν τα ΚΚ και ΣΚ. Θα αποτελούν έναν ρεφορμισμό των μαζών, τον οποίο θα πρέπει να υπερνικήσουν οι επαναστάτες, χρησιμοποιώντας ενιωμετωπικές τακτικές, για να προχωρήσουν στην ανασύνθεση και ανασυγκρότηση του εργατικού κινήματος. Τέταρτον, η εξέλιξη των παραγωγικών δυνάμεων έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην εξάπλωση της ανεπτυγμένης μορφής καπιταλιστικών οικονομιών στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη και στη διεθνοποίηση της παραγωγής παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λεγόμενη καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση λόγω του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού. Εκατομμύρια Αμαζόν έχουν προλεταριοποιηθεί σε χώρες όπως η Κίνα, η Ινδονησία, Νιγηρία, Ινδία κλπ., αυξάνοντας το βάρος της εργατικής τάξης σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις ανεπτυγμένες χώρες η αναλογία των εργαζόμενων στο ενεργό δυναμικό ξεπερνά πλέον το 90%. Αλλά δημιουργώντας και μια ανάπτυξη στο λεγόμενο τρίτο κόσμο, που όχι μόνο αλλάζει τον παγκόσμιο καταλυστικό καταμερισμό της εργασίας, αλλά και αμφισβητεί την υπηρεστική ιεραρχία και δομή. Επομένως, σε επίπεδο τακτικής και προγράμματος, πολλά ζητήματα που είχαν να κάνουν με την αποαποικιοποίηση, εθνικοπελευθερωτικά κινήματα, τη συμμαχία με τους αγρότες και άλλα μικροαστικά στρώματα, την αυτοδύναμη ανάπτυξη σαν απάντηση στα ξένα μονοπόλια και άλλα, τα οποία κάλυπταν τη βασική αντίφαση του καπιταλισμού πίσω από δευτερεύουσες αντιφάσεις, έχουν εκ των πραγμάτων εκλείψει και φέρνουν το πρόγραμμα πιο κοντά στον τελικό σκοπό του σοσιαλισμού-κομμουνισμού. Πέμπτον, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η επέκταση της εκπαίδευσης αλλά και της αποκτημένης εμπειρίας, η ψηφιακή εξάπλωση έχουν επίσης επιφάρει σημαντικές αλλαγές στο σώμα της εργατικής τάξεις, θετικές και αρνητικές. Η αυτοματοποίηση, για παράδειγμα, που αποτελεί μια από τις μεγάλες αντιφάσεις του καπιταλισμού, κάνει εξαιρετικά ξεκάθαρο σε ένα πρόγραμμα αυτό που προπαγάνδιζαν οι κλασικοί του μαρξισμού, ότι η ανθρωπότητα θα μπορούσε να εξασφαλίσει όλα τα αναγκαία για να ζήσει αξιοπρεπώς με μόνο λίγες ώρες εργασίας την ημέρα. Με δεδομένο μάλιστα ότι πλέον ο ανθρώπινος πλούτος σε μια κοινωνία πρέπει να μετριέται με τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν τα μέλη τους για γνώση, ψυχαγωγία, πολιτισμό, ξεκούραση, τέχνες, είναι φανερή η ανωτερότητα ενός αντικαταλιστικού προγράμματος. Απ' την άλλη, όμως, η αυτοματοποίηση βγάζει εκτός εργοστασίου τους εργαζόμενους, μειώνοντας το βιομηχανικό προλεταριάτο, το οποίο από τους κλασικούς του μαρξισμού θεωρείται η ατομομηχανή της ταξικής πάλης, αλλά και της οικοδόμησης της νέας κοινωνίας λόγω της θέσης του στην παραγωγή. Βέβαια, στις δυτικές χώρες, η έξοδος των προλετάριων από το εργοστάσιο συνοδεύτηκε από μια αύξηση των εργαζόμενων στις υπηρεσίες. Δελιβεράδες, τουρισμός, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ψηφιακές εταιρείες πωλήσεων, Amazon, Alibaba κλπ. Όπου οι συνθήκες εργασίας είναι εξαιρετικά κακές και έχουν ήδη οδηγήσει σε σημαντικούς αγώνες, αποτελώντας μάλιστα και την πρωτοπορία, λόγω της συμμετοχής μαζικά της νεολαίας σε αυτές, η οποία πάντα αποτελεί το πιο δραστήριο κομμάτι της εργατικής τάξης. Μπορούν όμως οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες να παίξουν τον ίδιο ρόλο με τον βιομηχανικό εργάτη από άποψη θέσης στην παραγωγή και διαμόρφωση συνείδησης? Επίσης, η επέκταση της μόρφωσης της εργατικής τάξης και των εμπειριών της είναι ασύγκριτα μεγαλύτερη σε σχέση με παλαιότερα. Αυτό δίνει τεράστιες δυνατότητες να εφαρμοστεί ο εργατικός έλεγχος στην παραγωγή και στις υπόλοιπες σφαίρες του καταλυστικού οικοδομήματος. Επίσης, οι ψηφιακές δυνατότητες έχουν επίδραση στη δομή της εργασίας και της συνείδησης. Η τηλεργασία κατακαιρματίζει την εργατική τάξη, τα ψηφιακά συνδικάτα, υποτιθέμενες συνελεύσεις, ψηφοφορίες κλπ., τείνουν να βάλουν τα φόπλακα στην εναπομείνασα ζωντάνια των παραδοσιακών συνδικάτων. Από την άλλη, όμως, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν παίξει τεράστιο ρόλο στην ανάπτυξη κινημάτων, Αραβική Άνοιξη, Λατινική Αμερική κλπ. Πώς λοιπόν μπορούν να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες? Έκτον, η οικολογία, η λεγόμενη πράσινη και ανακυκλώσιμη οικονομία, τα κινήματα γύρω από την γυναικεία καταπίεση και εκμετάλλευση, το έμφυλιο, τη σεξουαλική κατεύθυνση ενάντια στο ρατσισμό και γενικά τα δικαιώματα γνωρίζουν μεγάλη έξαρση και δείχνουν ότι η συνείδηση στρέφεται γύρω από τέτοια θέματα με έντονο τρόπο. Είναι ανάγκη να μελετηθούν και να ενταχθούν στο αντικαταλιστικό πρόγραμμα, γιατί δεν πρέπει να αφήνονται στο επίπεδο του ξερού δικαιωματισμού και του οπορτουνιστικού κινηματισμού. Το κλασικό μοντέλο ανάπτυξης που πρότεινε η μαρξιστική φιλολογία στην ΕΣΔ και ακολούθησαν όλα τα ΚΚ ήταν η βαριά βιομηχανία, η εκτατική και εντατική καλλιέργεια, η κολεκτιβοποίηση και μάλιστα βίαιη ολόκληρων εκτάσεων και πληθυσμών, ο σχεδιασμός αυστηρά ελεγχόμενος από το κέντρο, το εκτατικό μοντέλο ανάπτυξης με τη χρήση της τεχνολογίας και τη συγκέντρωση της πόλης τέρατα. Η τεχνολογία όμως δεν είναι ουδέτερη. Και πάνω σε αυτό λίγες εργασίες έχουν γίνει, αφού το τεχνολογικό μοντέλο στην ΕΣΔ δεν διέφερε από αυτό στη Δύση.
χρειάζεται να δούμε τις δυνατότητες ανάπτυξης μιας άλλης τεχνολογίας που να σέβεται τον άνθρωπο και τη φύση και πιθανά ενός άλλου οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης που δεν θα εστιάζει στη συγκέντρωση των ανθρώπων στις πόλεις, στη μαζική κατανάλωση, στο αυτοκίνητο, αλλά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στη γεωργία χωρίς λοιπάσματα και φυτοφάρμακα, δεν θα επιδιώκει τον γραφειοκρατικό κεντρικό έλεγχο, αλλά τον αποκεντρωμένο δημοκρατικό σχεδιασμό των κοινοτήτων, παραδείγματος χάρη τοπικά Σοβιέτ, συντονισμένο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ίδιο χρειάζεται να ασχοληθούν οι μαρξιστές σε σχέση με το μοντέλο εργασίας, το οποίο επίσης δεν διέφερε στην ΕΣΔΑ από ό,τι στη Δύση. Αλυσίδα παραγωγής, φορτικό και τελειωρητικό μοντέλο, εντατικοποίησης, ταχανοβισμός, όσο και αν αυτά ήταν και αποτέλεσμα της γραφειοκρατικής αλλίωσης. Χρειάζεται να εστιάσουμε στα ζητήματα χειραφέτησης της εργασίας, εξάλληψης της ιεραρχίας και του καταμερισμού της εργασίας, στην εξαφάνιση κάθε μορφής διαχωρισμού χειρονακτικής και διανοητικής εργασίας. 7. Ο καπιταλισμός, πέρα από την ιδεολογική ήττα, λόγω της κατάρρευσης της ΕΣΔ, έχει επιβάλει στο προλετεριάτο και μια άλλη, ίσως βαθύτερη μεταστροφή στη συνείδηση μέσα των φιλελεύθερων πολιτικών και πιθανά την χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών, Internet of Things, Artificial Intelligence, 5G κλπ. Και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η προώθηση της λογικής «δεν υπάρχουν κοινωνίες, υπάρχουν μόνο άτομα», που σημαίνει ότι έχεις την ατομική ευθύνη για την κατάσταση στην εργασία σου, στην υγεία σου, στην κοινωνική σου θέση, στην ευτυχία σου. Με κάθε τι συλλογικό να απαξιώνεται και στη θέση του να μπαίνει η ατομικοποίηση, με την εναπόθεση της οικονομίας στα χέρια των αγορών και την απορρίθμιση κάθε δυνατότητα συλλογικής παρέμβασης. Με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την τεχνητή νοημοσύνη και το παράλληλο ψηφιακό σύμπαν να αποτελούν μια ατομική διέξοδο σε ένα φαντασιακό παράλληλο με την πραγματικότητα κόσμου. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η εργατική συνείδηση δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα και να θεωρήσουμε ότι καθορίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στην εποχή του Λένιν. Χρειάζεται επομένως να μελετήσουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις των νεοφιλελεύθερων πολιτικών και των ψηφιακών μέσων και πώς μπορούμε να τις ανατρέψουμε. Ασφαλώς η πιο βασική παράμετρος είναι η έλλειψη αξιόπισης ιδεολογικά και πρακτικά εναλλακτικής λύσης. Επομένως πρέπει να ξαναεπεξεργαστούμε το περιεχόμενο του σοσιαλισμού, το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Το οποίο πρέπει να είναι ξεκάθαρο δεδομένο ότι σήμερα, μετά τις τραυματικές εμπειρίες της σοσιαλδημοκρατίας και της γραφειοκρατίας, δεν είναι ούτε αυτονόητο, ούτε αναγνωρίσιμο ιδιαίτερα από την νεολαία. 8. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η διεθνοποίηση του κεφαλαίου και η καταπέκταση των παραγωγικών δυνάμεων έχει προχωρήσει σε τέτοιο βαθμό αλυσίδες όπου η παραγωγή εξαρτάται από σειρά χωρών, παραδείγματος χάρη, που δεν χρειάζεται πλέον να επιχειρηματολογήσει κανείς για το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η οικοδόμηση του σοσιαλισμού σε μια μόνη χώρα. Και τώρα, ακόμα και οι αγώνες δεν είναι ικανοί να διεξαχθούν και να έχουν μια βαρύτητα, αν δεν ενισχυθούν ή επεκταθούν σε μεγαλύτερο κομμάτι του πλανήτη. Αυτό όχι με την έννοια των πολυεθνικών, αλλά και με την έννοια των εφοδιαστικών αλυσίδων. Επομένως, ο διεθνισμός, πολύ περισσότερο σήμερα, δεν έχει μόνο τη μορφή αλληλεγγύης σε μια εξέγερση ή σε μια απεργία, αλλά αποτελεί οργανικό κομμάτι ανάπτυξης κάθε αγώνα που θέλει να έχει μια επιτυχία. Πώς μπορεί να μεταφερθεί η παράδοση και οι σύγχρονες κινηματικές εμπειρίες στα εργοστάσια του πλανήτη, στην Κίνα και την Ινδία, όπου σε μια απεργία συμμετέχουν 100 εκατομμύρια προλετάριοι σε μια μέρα? Είναι προφανές ότι χρειάζεται ένα διεθνές δίκτυο συνεννόησης, επομένως η οικοδόμηση ενός νέου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος πρέπει να πηγαίνει μαζί με την προσπάθεια οικοδόμησης μιας διεθνούς. Αυτά. Να πω ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη έκδοση αυτού του κειμένου, η οποία θα δημοσιευτεί στο site.